και κρυώνω, πιστέψτε με, σας ορκίζομαι. Δεν έχεις φως και τηλέφωνο, πώς να είσαι, με δεμένα τα χέρια και τα πόδια και τα μάτια. Είμαστε νηστικοί από προθέσεις που δεν έχουμε ρεύμα, δεν έχουμε να φάμε. Η Μύδια υποχωρεί, αλλά χιλιάδες άνθρωποι στα βόρεια προάστια της Αθήνας παραμένουν χωρίς ρεύμα και θέρμανση. Είχαμε 24 ώρα. Με μεγάλη δυσκολία μέσα στα χιόνια, οι τραυματιοφορείς μετέφεραν μια νεφροπαθή μέσα στο σπίτι της. Πώς καταφέρατε εσείς να έρθετε εδώ? Με το ζόρι, δηλαδή. Είναι καθαρή μόνο η κεντρική δρόμη. Τους κουβαλάμε με τα χέρια. Δεν είναι λίγοι κάτοικοι που αδυνατούν για τέταρτη μέρα ακόμη και να βγουν από τα σπίτια τους. Η κυρία Λίνα είναι εγκλωβισμένη χωρίς ρεύμα εδώ στο σπίτι της στο Διόνυσο εδώ και 4 ημέρες. Πώς να ζεσθενόμαστε με τα πρόβατα και τις κουβέρτες, δηλαδή δεν βλέπετε εδώ? Η ηλικιωμένη γυναίκα που βλέπετε είναι καρδιοπαθής. Προσπαθεί ακόμη και τώρα να προφυλαχθεί από τις ακραίες συνθήκες με όποιο τρόπο μπορεί. Σωστή, έχουμε καρδιά, εγώ είμαι χειρουργημένη. Δεκάδες οικογένειες είναι υποχρεωμένες δυστυχώς να περάσουν ακόμη μια βραδιά, την τέταρτη στη σειρά, βυθισμένες στο σκοτάδι. Να ζεσταίνονται με μια σόμπα υγραερίου και να φωτίσονται κάπως έτσι. Γυρνάω από εδώ και από εκεί σε κάθε γείτονα να δω πώς μπορέσει και που βρω πουθενά ρεύμα να κάνω τη θεραπεία μου. Κάποιον ανθρώπου που δεν είναι καλά στην υγεία του, νεφροπαθούς και άλλα, υπάρχει κάτι? Συμβαίνουν πολλά περιστατικά υγείας, κυρίως, στα οποία δίνουμε πρώτη βάση. Και όσοι μπορούν να βρουν τρόπο διαφυγής, επιλέγουν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Εχθές πια απελπιστήκαμε, γιατί ήρθανε όλα τα υπόλοιπα, οπότε θεωρήσαμε ότι θα έρθει και για μας και δεν ήρθε ποτέ. Θα μετακομίσουμε σε συγγενείς. Όπως όλα δείχνουν, και αυτή η νύχτα θα είναι δύσκολη για πολλούς κατοίκους στα βόρεια του Λεκανοπεδίου. Εκεί όπου η Μύδια άφησε ανεξίτηλο το αποτύπωμά της.